Ωραία, να το. Πάμε. Κιθάρα μέχρι τις 7. Να βγάλω βολτούλα. Μιλάμε παφάμ από το τουαλέτ. Πω, 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 πω. Πάρα πολύ ωραία. Πιάσανε τον παπά, για να δούμε.
τίποτα ακόμα. Πω, τι κουφό είναι αυτό, ρε. Φυγόπινος ο παπάς. Αυτό εντωμεταξύ τώρα θα τιμωρηθεί εκ νέου. Δηλαδή εννοώ κι άλλο. Λογικά. Ποιος ξέρει τώρα που έχει πάει αυτός. Εντάξει, πρέπει να βρω καινούργιο αστείο. Όπως και αυτό με το ούτε σαν ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν και τα λοιπά, και αυτό πρέπει να βρω άλλο. Αλλά έχει πλάκα και αυτό να το καλοσκεφτείς. Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν, σαν όνειρο. Και οι μεν μπήκανε μέσα και οι δε, οι οποίοι είναι απ' έξω, ζητοκραυγάζουν και λένε επιτέλους, μπράβο, τα καταφέραμε, τους βάλαμε μέσα. Έτσι που λες. Από το hip hop
το οποίο το έλεγα παλιά που έχει φοβερούς στίχους. Πάει έτσι. Say yo, DJ. Say yo, DJ. Αυτό. Say yo, yo, DJ. Yo, δηλαδή είναι έτσι. Yo, DJ. Yo, DJ. Say yo, DJ. Φοβερό. Μιλάμε αριστούργημα. Και κάνεις έτσι, κοίτα. Say yo, DJ. Say yo, DJ. Say yo, DJ. Thank you.
Παρφάμ είναι αυτό. Τι παρφάμ. Τι παρφάμ. Εντάξει τώρα. Παρφέ από το τουαλέτ. Για να δω τώρα πού έχουν πάει αυτοί.
μυστήρια. Thank you.
Τώρα εντάξει, λογικό είναι, έχουν ξεκινήσει τα κλαματάκια. Όχι αυτοί που είναι μέσα. Καλά, αυτοί τώρα τελειώσανε, αυτό ήτανε. Δηλαδή εννοώ, καταλαβαίνεις τι έχουν να πάθουν. Το θέμα είναι απ' έξω. Κλάματα, κλάματα. Εμείς είμαστε αθώοι, είμαστε κελούδια. Εδώ πήρε, σε παρακαλώ, εδώ, εδώ. Και εκεί έχει να του βάζει, εκεί έχει. Γιατί θέλει το πουτσονέρο. Thank you.
πολύ ωραία. Πάλι ανυπομονώ να βγω έξω να δω τον αντίκτυπο όλων αυτών των εξελίξεων. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Εντάξει, αύριο λέει για κορονοϊούς και ιστορίες. Από τις 6 ώρα λέει υποχρεωτική μάσκα. Να δω. Μάσκες για σχολείο λέει εδώ. Α, από τη Δευτέρα. Για τους μαθητές. Μάλιστα, 12.30-5. Μισά ώρα και όχι τίποτα φοβερό, γιατί ανυπομονώ να βγω έξω να δούμε τις αυτές, τον αντίκτυπο όλων αυτών των γεγονότων τώρα που δεν υπάρχει ηγεσία. Σκορποχώρη είναι στην ουσία, αυτή είναι η πρώτη έτσι εκτίμηση που έχω να πω. Βέβαια αυτή, η υπόθεση που έχω να κάνω είναι ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι σαν τον αντικαταστάτη, αυτός δηλαδή που συνεχίζει και τους ελέγχει. Δεν είναι δηλαδή τελείως σκορποχώρη. Εντάξει τώρα.
Αίγια. Δεν ξέρω τι κάνουν ακριβώς. Ωραία, πάμε να παίξουμε ένα κομματάκι έτσι αφιερωμένο στα ελεύθερα κορίτσια, τα μην νεοναζίδια. Ξανά πάλι το ίδιο τροπάρι τα λοιπά. Αυτό. Λοιπόν, έτσι που λες. Πολλά νευράκια έχουν, πάρα πολλά, και εννοείται ότι τώρα δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Πάμε αυτό. Έπαιξε πάλι το άτομο. Λοιπόν, αυτά. Τώρα να πω, σας πειρωθείτε, αφού δεν υπάρχει τι για να σας πειρωθείτε χωρίς αυτό. Σκορποχώρη τώρα, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ο καθένας κάνει αυτό. Τρέχει, αυτά, βρίζει, αυτό. Αυτά. Τα γνωστά, τις βλακίες δηλαδή. Σαν τα παιδάκια. Δηλαδή, πώς είναι ρε παιδί μου στο γυμνάσιο. Το ίδιο είστε. Μπορεί να είσαι 70, ας πούμε, περνάς, λες τη βλακία και φεύγεις. Γυμνάσιο είσαι. Τώρα κλαίνε τώρα. Τι να κάνουμε, εντάξει.
Τα εγκλήματά σας σας βάλανε μέσα. Έτσι πάει. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, άντε. Συσπηρωθείτε και ελάτε. Και τώρα πάλι να βλέπουμε τις φατσούλες τους έτσι γίνεται. Αν και δεν βγαίνουν πια αυτοί από το σπίτι. Τα λέμε.